κύριε Κατσάβα, να μας πείτε, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΒΕΘ, βλέπουμε ότι παίζεται πάρα πολύ το παιχνίδι με τις συντάξεις, σε ένα διπλωματικό θα λέγαμε θρίλερ, ωστόσο υπάρχουν και εξελίξεις με τις συντάξεις. Απ' τη μία δεν ξέρουμε αν θα κοπούν, απ' την άλλη κερδίζουν συνταξιούχοι σε κάτι προσφυγές που έχουν κάνει. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, καταρχήν οι συνταξιούχοι είναι ο κλάδος, ο τομέας των πολιτών αυτής της χώρας που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο πολίτη από τα μνημόνια και τις περικοπές. Έχουν γίνει τεράστιες περικοπές στις συντάξεις, οι οποίες έχουν φέρει τους συνταξιούχους σε απόγνωση. Παίζεται ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή στις πλάτες των συνταξιούχων, ενώ τους έχουν περικόψει τις συντάξεις τόσες φορές, 12-13 φορές μέχρι σήμερα, παίζεται ένα παιχνίδι εν ώψη των εκλογών, εάν θα γίνουν και νέες περικοπές ή όχι. Αντί να συζητά το πολιτικό σύστημα πώς θα επαναφέρει τις συντάξεις στην προηγούμενη τους κατάσταση. Ήδη από φέτος έχει περικοπεί πλήρως το ΕΚΑΣ. Δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει 230 ευρώ από τη σύνταξή τους. 260 ευρώ ήταν το ΕΚΑΣ στους κατώτερα αμοιβόμενους συνταξιούχους. Με αποτέλεσμα η περισσότερη μεγάλη πλειοψηφία των χαμηλοσυνταξιούχων να είναι κάτω από 400 ευρώ η σύνταξή τους. Επί αυτών των ανθρώπων λοιπόν και αυτοί που έπαιρναν μια αξιοπρεπή σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, αυτό όμως προϋπέθεται 12.000 ή 12.500 ένσημα, 35 χρόνια δουλειάς, πολλοί από αυτούς είναι στα βαρέα και ανθυγινά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπαιρναν μια αξιοπρεπή σύνταξη 1.200-1.300 ευρώ και αυτοί έχουν φτάσει να παίρνουν 800-900 ευρώ. Επί αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταβάλει συντάξεις έρχονται σήμερα και παίζουν με τον πόνο τους και τους απειλούν ότι θα τους κάνουν περισσότερες περικοπές. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι για φέτος προσπαθώ και δίνω μάχη και φαίνεται και ήρωας ότι δεν θα σας περικόψω φέτος τις συντάξεις. Δηλαδή να πάμε πίσω αυτή την υπόσχεση που έχουμε δώσει. Δηλαδή να μην το κάνουμε για τις εκλογές, να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, λες και ο κόσμος τρώει κουτόχορτο, να του υφαρπάσουμε την ψήφο και την επόμενη μέρα να του περικόψουμε τη σύνταξη μετά τις εκλογές. Είναι μια ακραία μορφή πολιτικαντισμού αυτό που γίνεται. Θα έπρεπε το πολιτικό σύστημα συνολικά να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, να αποκαταστήσει τη συντάξη και να σταματήσει κάθε συζήτηση για περαιτέρω περικοπή. Οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλον επιγμό και δεν αντέχουν άλλον να παίζουν με τα νεύρα τους. Νομίζω ότι είναι μια κοροϊδία η οποία πρέπει να σταματήσει. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το δούμε, αλλά ό,τι και να γίνει δεν υποκαθιστά αυτή τη μεγάλη περικοπή και αυτή το χάσιμο που έχουν υποστεί συνταξιούχοι από το 10 μέχρι σήμερα στις συντάξεις, στον κόπο τους και στα αυτά που έχουν πληρώσει. Κύριε Χατζησάκη, θέλω να μιλήσουμε λίγο τους ξενοδοχοπαρέλους. Επειδή κλείνει η σεζόν, προς το τέλος του Οκτώβρη θα κλείσει, να μας πείτε αν έχετε μία εικόνα για το πώς πήγε φέτος η κίνηση, αν δηλαδή ήμασταν σε καλά επίπεδα η ανεργία ή όχι. Και από την άλλη, να μας πείτε πώς προετοιμάζεστε για τα επιδόματα πλέον, γιατί πάλι θα έχουμε τα ίδια, έτσι. Σαφέστατα. Κοιτάξτε, καταρχήν η σεζόν πήγε πάρα πολύ καλά όπως ξέρετε, με την έννοια ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό σήμαινε βέβαια και η υπερεντατικοποίηση της δουλειάς στα ξενοδοχεία. Οι συνάδελφοί μας κυριολεκτικά έλειωσαν στα παπούτσια τους, δούλευαν 10 και 12 ώρες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη μεγάλη πίεση και στη μεγάλη κίνηση που υπήρξε στη Ρόδο. Δεν υπήρξε ζήτημα ανεργίας φέτος, πραγματικά δεν αντιμετωπίσαμε εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις όπου κάποιος έφυγε από τη δουλειά ή έψαχνε να βρει κάποια άλλη δουλειά. Δεν αντιμετωπίσαμε πολλά αιτήματα ανθρώπων που να ψάχνουν δουλειά. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος απασχολήθηκε και δεν είχαμε πρόβλημα από αυτή την πλευρά. Απ' την άλλη μεριά, οφείλω να πω ότι δεν είχαμε μαζικά φαινόμενα απλήρωτων εργαζόμενων φέτος. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι και το σωματείο κινείται, είναι δραστήριο. Και εμείς τα προηγούμενα χρόνια όπου υπήρχαν τέτοια θέματα μπήκαμε δυναμικά, οπότε κατάλαβαν και οι ξενοδοχοί δεν μπορούν να παίζουν. Μεμονωμένες όμως περιπτώσεις αυτών οι οποίοι είναι συνήθεις ύποπτοι. Αυτοί οι οποίοι χρωστούν στους πάντες, δηλαδή χρωστούν στους προμηθευτές, χρωστούν στο ΙΚΑ, χρωστούν στην εφορία οπωσδήποτε, χρωστούν και σε εργαζόμενους. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ξενοδόχων οι οποίοι μας χρωστούν και αυτούς τους κυνηγάμε. Είναι πάντα πρώτοι σε αυτούς που πηγαίνουμε και ελέγχουμε όταν έρχονται τα κλιμάκια ελέγχου και πρέπει να πω ότι και φέτος ήρθαν αρκετά κλιμάκια ελέγχου με πρόσκληση του εργατικού κέντρου και του σωματείου. Μπήκαν στα ξενοδοχεία, πολλές φορές δεν γίνονται και δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας αυτές οι έλεγχοι γιατί θα πρέπει λίγο να γίνονται ευνηδιαστικά. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να ελέγξουμε την αγορά εργασίας με δεδομένο ότι στην περιοχή μας
Είχαμε υπογράψει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία, η οποία στο 80% των ξενοδοχείων εφαρμόστηκε. Υπάρχουν μικρά ξενοδοχεία, μεμονωμένα ξενοδοχεία που δεν την εφάρμοσαν, όμως και αυτά μη μπορούν να βρουν κόσμο με χαμηλό κόστος, δηλαδή να κοροϊδέψουν τον κόσμο και να τον αναδικήσουν, ακολούθησαν τη δικιά μας σύμβαση. Νομίζω ότι θα δούμε στο τέλος, με το κλείσιμο της σεζόν, τι ουρές θα αφήσει, τι απλήρωτους θα έχουμε. Μέχρι σήμερα όμως μαζικά φαινόμενα απλήρωτων δεν είχαμε σε ξενοδοχεία. Μεμονωμένες περιπτώσεις υπήρξαν και επανειλημμένα το εργατικό κέντρο και το σωματείο πήγε με τους εργαζόμενους στην επιθεώρηση εργασίας. Για το θέμα των επιδομάτων τώρα. Κοιτάξτε, για το θέμα των επιδομάτων. Κρούω από τώρα τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν έγινε τίποτα στο να μηχανογραφηθούν οι υπηρεσίες του ΑΕΔ για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι ηλεκτρονικά, όπως μας είπαν, να δώσουν τις αιτήσεις τους για να μην χρειαστεί να στηβαχτούν ξανά στον ΟΑΕΔ και φοβούμεθα. Δεν έχει γίνει καμία ενίσχυση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με προσωπικό. Εάν και φέτος οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δεν οργανωθούν, εάν δεν ρίξουν όλο το βάρος στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων ανέργων και προσπαθήσουν, ειδικά ο ΟΑΕΔ της Ρόδου, με 5 και 6 άτομα στην υποδοχή, να εξυπηρετήσει 15.000 ξενοδοχοϋπάλληλους, φοβούμαστε ότι η ίδια εικόνα που είχαμε πέρσι θα υπάρξει και φέτος. Είμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους της Κρήτης, με τα εργατικά κέντρα της Κρήτης. Θα απευθύνουμε τις επόμενες μέρες επιστολή στον ΟΑΕΔ και στον Υπουργό Εργασίας και θα ζητήσουμε συνάντηση με τη διοικήτρια του ΟΑΕΔ για να οργανώσει όσο μπορεί καλύτερα τις υπηρεσίες, να μετακινήσει προσωπικό από την υπόλοιπη χώρα που δεν υπάρχει εποχικότητα, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι συνάδελφοί μας. Έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη επαφή με τον ΟΑΕΔ Αρχαγγέλου. Εάν μπορέσουμε και αν τα οικονομικά μας επιτρέψουν, γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλύψουμε έξοδα των συναδέλφων εθελοντών, όχι αμοιβές, εννοώ μετακινήσεις, τις δαπάνες της βενζίνης τους κτλ. Εμείς θα δώσουμε βοήθεια και φέτος μέσω του σωματείου στον ΟΑΕΔ που θα ζητήσει τη βοήθειά μας, σε όποιο ΟΑΕΔ από τους δύο και οι δύο αν μας ζητήσουν. Σίγουρα πάντως ο ΟΑΕΔ Αρχαγγέλου ήδη μας ζήτησε να ενισχύσουμε με προσωπικό το υποκατάστημα. Είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο νομίζει και τον ΟΑΕΔ της Ρόδου. Περιμένουμε αίτημα και άποψη από τις υπηρεσίες για να δούμε πώς μπορούμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να μπούμε στα χωράφια υπηρεσιών και να κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών. Μπορούμε όμως επικουρικά να έχουμε ανθρώπους εκεί, να βγάζουν φωτοτυπίες, να υποδέχονται τον κόσμο, να δίνουν χαρτάκια. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον υπολογιστή για να βγάζουν επιδόματα. Σε καμιά περίπτωση. Γίνονται αυτές οι βοήθειες, γίνονται αυτές σε άλλες περιοχές, όταν υπάρχει καλή συνεργασία. Στο Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη, και στην Κρήτη υπάρχει βοήθεια από τα εργατικά κέντρα. Συνάδελφοι στα γραφεία του σωματείου υποδέχονται τους αργότερους τους ανθρώπους, παίρνουν τα βασικά χαρτιά, τους βοηθούν και ξεφορτώνεται λίγο από δουλειά ο ΟΑΕΔ. Θα μπορούσε και εδώ να γίνει το ίδιο. Είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε, αλλά αν δεν θα το κάνουμε, αν δεν μας ζητηθεί.